Καλησπέρα. Καλό μήνα, χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Γιορτάζομαι σήμερα την γιορτή των ηλικιωμένων, όπως κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας και θα αμενευτείτε για πολύ λίγο να σας πω δύο λόγια για την γιορτή. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας ηλικιωμένων ξεκίνησε από το πρωί σήμερα με θεία λειτουργία που κάνουμε στο τυσάκι του Αγίου Αθανασίου στο Καπί. Η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ από το 1990 την 1η Οκτωβρίου και έχει κύριο στόχο να απολύνει φόρο τιμή στους ηλικιωμένους και να αναδείξει τα προβλήματά τους που εύκολα όλοι ξεχνάμε. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους ηλικιωμένους, το 2000 ζούσαν σε όλο τον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 ο αριθμός αυτός θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δις. Είναι γνωστό ότι στη δύσκολη εποχή της κρίσης που ζούμε, η συμβολή των ηλικιωμένων είναι τεράστια, καθώς συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω του εθελοντικού τους έργου, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους και της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Σας εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση και χρόνια πολλά σε όλους σας. Να σας πω έτσι και δύο λόγια εκτός κειμένου. Τώρα έχουμε προγραμματίσει την εκδρομή στον Βόρο. Νομίζω ότι γνωρίζετε όλοι, από ό,τι είδα η συμμετοχή είναι πάλι πολύ καλή. Έτσι θα πάμε τρία λεωφορεία, Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου. Για όσους δεν το γνωρίζουν, νομίζω ότι το ξέρω. Απόψε είχαμε προγραμματίσει με τον κύριο Κομιανό τον Πέτρο, που έχει αναλάβει την χοροδία, να πει η χοροδία 2-3 τραγούδια, από ό,τι με πληροφόρησαν όμως δεν μαζεύτηκαν. Και θέλω να κάνω μια παράκληση. Καλό είναι να την πλαισιώσουμε, το είχα πει και πέρυσι, να την πλαισιώσουμε την χοροδία. Είναι πολύ καλή. Έτσι, καλό είναι να γραφτείτε, τώρα αρχίζει έτσι και το φθινόπωρο χειμώνας, κάθε Τετάρτη, στις 6 το απόγευμα, καλό είναι να την λειτουργήσουμε και να την λειτουργήσουμε σωστά. Τώρα θα καθορίσουμε την ημερομηνία για το θέατρο, με το οποίο και κλείνει το ετήσιο πρόγραμμα των εκδρομών. Εκεί θα βγει ανακοίνωση, θα πάμε δύο λεωφορεία, θα δούμε σε ποιο θέατρο θα πάμε, έτσι θα έχετε μια επαφή, θα λάβετε γνώση και για αυτή την εκδήλωση. Επίσης θα προγραμματίσουμε εντός του Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, θα κάνουμε κάποια ομιλία και θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό με θέματα, θα συνοηθούμε με τον διοικητή του νοσοκομείου να μας διαθέσει γιατρούς για να έρθουν στο ΚΑΠΗ να κάνουν κάποιες ομιλίες με θέματα υγείας που αφορούν όλους μας. Και εκεί όταν θα βγει η σχετική ανακοίνωση, έτσι, καλό είναι να συνήθως θα την κάνουμε 11-12 η ώρα και να προσπαθήσουμε, είναι μια εύκολη ώρα για όλους μας, καλό είναι να συμμετάσχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που παρευρίσκεται απόψε μαζί μας, να το ευχηθούμε να διακαταστήσει, διότι σήμερα η γενέθλια, όπως το κάνει πάντα στο έργο μας. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Βασιλόπουλο που παρευρίσκεται σαν Δημοτικός Σύμβουλος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Σήμερα 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων και συνηθίζεται να αναφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να σκεφτούμε για την τρίτη ηλικία και όχι μόνο. Όμως αυτό που θα πρέπει να κάνουμε πραγματικά είναι την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων να την εφαρμόζουμε κάθε μέρα του χρόνου. Και όχι γιατί πρέπει. Δεν υπάρχουν πρέπει σε αυτή τη ζωή μερικές φορές. Γιατί το μόνο που έχει μείνει είναι οι άνθρωποι. Θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια. Οφείλουμε σε αυτούς που μας γέννησαν, σε αυτούς που μας μεγάλωσαν, σε αυτούς που μας έκαναν αυτό που είμαστε, που μας έδειξαν τον δρόμο, στο τέλος της ζωής να συμπαραστεκόμαστε όπου χρειάζεται, να τους ζητάμε τη βοήθειά τους επίσης όπου χρειάζεται και να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς. Εμείς σαν Δήμος
Θεωρούμε ότι αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για σας. Και σας το λέω χωρίς να έχω καμία διάθεση να ευλογήσω τα γένια μας. Πεποίθησή μου είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι Δήμοι, δεν θα υπήρχε κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία. Και όποιος πει το αντίθετο, είναι ένας απίθανος ψεύτης. Αυτή τη στιγμή μας χρεώνεται μέχρι και το σύστημα υγείας. Μας χρεώνεται μέχρι και η εκπαίδευση. Μας χρεώνονται τα πάντα γιατί δεν υπάρχει κράτος να σταθεί δίπλα στον πολίτη. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα το πω για να ακουστεί, αν δεν υπήρχαν οι Δήμοι και η αυτοδιοίκηση, κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε. Βιώνουμε κάθε μέρα τρομερές καταστάσεις και θα σας καλέσω, επειδή εσείς ξέρετε από δυσκολίες, όλη στη ζωή σας έχετε περάσει και έχετε προσπεράσει και έχετε ξεπεράσει, την ανάγκη να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτό που μας διδάσκουν οι μέρες που ζούμε είναι το δίπλα στον άλλον. Αυτό που βλέπετε δίπλα σας, να μην γυρνάτε το κεφάλι. Να μην γυρνάμε εμείς το κεφάλι. Σας ευχαριστώ πολύ σήμερα που είσαστε εδώ, γιατί εκτός από κάποιες άλλες στιγμές πρέπει να είμαστε και στιγμές χαράς. Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο που σε μεγάλη δυσκολία κάποτε μπροστά από τους δημάρχους πέραγε ποτάμι με λεφτά. Κάποτε. Αυτή τη στιγμή σε ξεροπόταμους προσπαθούμε να δούμε πού θα βρούμε σταγόνα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δομές. Τα Διοικητικά Συμβούλια, ο Πρόεδρος εδώ, προσωπικά θέλω να τον ευχαριστήσω, αλλά και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο κάνει αγώνα για να μπορέσει να κρατήσει τις δομές της κοινωνικής πρόνοιας, για να μπορέσει να κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Όλοι οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου κάνουν αγώνα, και το ξέρετε, γιατί είναι μια καθημερινή κατάθεση ψυχής το να λειτουργούν μέσα σε αυτό το νομικό πρόσωπο, μέσα στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Τελειώνοντας, γιατί είναι μέρες, δεν είναι στιγμές μάλλον, αν και όλες οι στιγμές πλέον είναι έτσι, θα πω και θα ήθελα να μείνει στο μυαλό μας ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οπουδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, θα το κάνουμε. Το κόστος δεν μπορεί να είναι οικονομικό. Δεν είναι μόνο οικονομία, δεν είναι οι άνθρωποι αριθμοί. Θέλουμε να ευημερούν οι άνθρωποι και όχι να ευημερούν οι Δήμοι, το κράτος ή οποιοδήποτε άλλος. Εμείς θέλουμε να ζούμε καλά μεταξύ μας. Αν μου έλεγε κάποιος, θες να χρεοκοπήσει ο Δήμος, αλλά οι Δημότες να περνάνε καλά, φυσικά οι Δημότες να περνάνε καλά. Να σας το πω έτσι. Αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπου μπορούμε, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Με όση δύναμη έχουμε, σας το λέω και θέλω να το πιστέψετε, εμείς θα σταθούμε δίπλα σε κάθε δύσκολη στιγμή. Σήμερα να περάσουμε καλά. Ευχαριστούμε για τις ωραίες αυτές τις στιγμές. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ.